Άνθρωποι μόνοι, άστεγοι, ευάλωτοι και απροστάτευτοι βρίσκουν καθημερινά ένα ζεστό πιάτο φαγητό φτιαγμένο με φροντίδα στα συσίτια της Πλάντζιας στα Χανιά. Εν μέσω της απρόσμενης κρίσης υγειονομικής, κοινωνικής και οικονομικής, ο αριθμός των ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξασφαλίσουν ακόμη και τα στοιχειώδη εκτοξεύτηκε στα ύψη. Ευχαριστώ. Στα Χανιά έχουμε λίγη ανθρωπιά ακόμα και η οποία εδώ περισσεύει. Τις μέρες που ήταν και οι δομές της Μητρόπολης κλειστές είχαμε πάρα πολύ κόσμο, αλλά και αυτή τη στιγμή. Τα συσίτια της Πλάντζιας, εκτός από το κύμα των ανθρώπων που στηρίζουν την καθημερινή τους επιβίωση σε αυτό το πιάτο φαγητό, γίνονται αποδέκτης της αλληλεγγύης και της συμπαράστασης δεκάδων πολιτών που σπέβδουν να προσφέρουν από το υστέρημά τους τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και επιχειρήσεων που στέλνουν προϊόντα, καθώς αυτή τη στιγμή οι μερίσχες ανάγκες αγγίζουν και τις 300 μερίδες φαγητού. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μόνιμα προσφέρουν εθελοντές και σε τρόφιμα ή χρήματα ή εθελοντική εργασία, η οποία μας ικανοποιεί πλήρως. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, καλύπτουμε ένα κομμάτι, θα έλεγα, των αναγκών των πολιτών, των ευπαθών ομάδων, ας πούμε, κυρίως, που αυτό είναι το θέμα της τροφής. Να σε καλά. Εκτός από τους ανθρώπους που πηγαίνουν καθημερινά στη Πλάντζια για να παραλάβουν το φαγητό τους, στο χώρο προετοιμάζονται και δέματα που μοιράζονται μέσω του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Γι' αυτό και οι εθελοντές έχουν ενισχυθεί με ένα μάγειρα και ένα βοηθό από τις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων. Προσφέροντας και αξιοποιώντας ανθρώπινο δυναμικό από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, με έναν μάγειρα και μία βοηθό μάγειρα. Κάθε Κυριακή λοιπόν τα συσίτια παραμένουν ανοιχτά, μαγειρεύοντας για αυτούς τους ανθρώπους που τώρα ιδιαίτερα βρίσκονται σε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Οι άνθρωποι που στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία της δομής και έρχονται σε επαφή με τους αστέγους της πόλης κάνουν έκκληση για τη στήριξή τους, τη φιλοξενία και την υγειονομική τους περίθαλψη. Να στήσουν μια υγειονομική μονάδα εξωτερική, να έχουν γιατρούς που να τους κάνουν εξετάσεις. Να φέρει ο Δήμος ανθρώπους που θα μοιράσουν ήδη πρώτης ανάγκης, μάσκες, γάντια, απολυματικά. Εδώ πέρα έχουμε κουσουλαθεί καθημερινά να ακούμε στην τηλεόραση «Μείνετε σπίτι». Είναι τελείως αντιφατικό. Η πιο ευπαθής κοινωνική ομάδα της πόλης που είναι οι άστεγοι να ακούν αυτό το πράγμα. Όπως εξηγεί όμως η αρμόδια αντιδήμαρχος, η προσπάθεια που έγινε προκειμένου να ενοικιαστεί ξενοδοχείο και να φιλοξενηθούν προσωρινά δεν καρποφόρησε. Ήμασταν σε επικοινωνία με κάποιους ξενοδόχους των Χανίων αναφορικά με την έβρεση καταλήμματος για αστέγους. Δυστυχώς οι προσπάθειες αυτές έχουν αποβεί άκαρπες και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας προκειμένου κανείς να μην είναι μόνος του, κανείς να μην νιώθει μόνος του.